Θα χρησιμοποιήσω αυτολεξί κάποιες φράσεις του, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρει ο Δήμαρχος: «Δεν θα καταφέρουμε μόνοι μας με τη μικρή ομάδα που έχουμε». Συνεχίζει λέγοντας: «Δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα σοβαρά αναπτυξιακά ζητήματα, χρειαζόμαστε βοήθεια». Και καταλήγει: «Υπάρχει χώρος για όλους. Θα εγγυηθώ τη δίκαιη κατανομή του βάρους». Από τα λεγόμενα του Δημάρχου προκύπτει ξεκάθαρα πως αυτό που ζητήθηκε από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις είναι η συνεργασία στη διοίκηση και όχι απλώς η στήριξη στις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αφοπλιστική πραγματικά ειλικρίνεια, ο Δήμαρχος δείχνει ότι αντιλαμβάνεται εγκαίρως πως μόνη της η δημοτική του ομάδα δεν μπορεί να φέρει εις πέρας όλο αυτό το φόρτο εργασίας που προκύπτει από τα έργα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή εγκριθεί από την δική μας διοίκηση, αλλά και από τα ίδια τα έργα που εκείνος δρομολογεί και επιθυμεί να δημιουργήσει για το αύριο του τόπου, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που επαναλαμβάνω αναφέρθηκε προηγουμένως για την δέσμευση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των 3-5 πηγαδιών. Οφείλω να το αναγνωρίσω λοιπόν την έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος, ο κίνδυνος να χαθούν πόροι και να μην ολοκληρωθούν έργα ζωτικής σημασίας για τον τόπο και φυσικά πάνω απ' όλα την πολιτική γενναιότητα να πράξει το ορθό ζητώντας τη βοήθειά μας. Η στάση του Δημάρχου κ. Καρανικόλα μέσω της πρότασής του στο Δημοτικό Συμβούλιο δείχνει ένα πολιτικό που αντιλήφθηκε γρήγορα τα προβλήματα που προκύπτουν, επέδειξε θάρρος και ενδιαφέρον για την πρόοδο του τόπου. Τα όσα όμως ακολούθησαν και ενορχιστρώθηκαν προφανώς από στοιχεία της παράταξής του και από κάποιους ανθρώπους προσκύμενους αυτήν, εκφράζουν την τοξικότητα, την οπισθοδρόμηση και την παλαιοκομματική αντίληψη της δημιουργίας και συντήρησης ανούσιων συγκρούσεων με μοναδικό στόχο την προσωπική επιβίωση, οι οποίες συγκλίνουν σε ένα κοινό στοιχείο, την αδιαφορία για το καλό του τόπου και καταδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως είναι ξένες με την προσωπικότητα και τις αντιλήψεις του ίδιου του Δημάρχου, του κ. Καρανικόλα. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η πρόταση στην οποία προχώρησε με μεγάλη γενναιότητα, επαναλαμβάνω, ο κ. Καρανικόλας, κατέστη εφικτή, διότι τους 10 μήνες που διοικεί η παράταξή του ένα μαζί, η δική μας παράταξη άσκησε ήπια και υπεύθυνη αντιπολίτευση, με παρεμβάσεις που σκόπευαν να προστατεύσουν τον τόπο και τον Δήμαρχο από κακοτοπιές. Ταυτόχρονα, επιλέξαμε να κλείσουμε τα αυτιά μας στις συνεχείς προκλήσεις που έρχονταν από στελέχη της παράταξης του Δημάρχου και να βάλουμε πλάτη σε σημαντικές αποφάσεις για το αύριο του τόπου, ασκώντας παράλληλα δημιουργική κριτική μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις. Κατόπιν της δημόσιας πρότασης που έκανε ο κύριος Καρανικόλας, ακολούθησε συνάντηση των δυο μας προκειμένου να εξειδικεύσει ο Δήμαρχος την πρότασή του για το μοντέλο συνεργασίας. Η συνάντηση αυτή ομολογουμένως πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και διαπιστώθηκε η σύγκληση απόψεων σε βασικά ζητήματα που αφορούν το αναπτυξιακό αύριο του τόπου μας. Προς τιμή του ο Δήμαρχος και παραμένοντας συνεπής στη δημόσια τοποθέτησή του, «Υπάρχει χώρος για όλους, θα εγγυηθώ τη δίκαιη κατανομή του βάρους», πρότεινε ο ίδιος στο πλαίσιο της συνδίκησης την ανάληψη από την πλευρά της παράταξής του κοινού τόπου 3 έμιστων διοικητικών θέσεων. Διευκρινίζω πως δεν τέθηκε από μας θέμα συμμετοχής συμβούλων της παράταξής μας στη διοίκηση, αλλά προτάθηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Εμείς από την πλευρά μας, σε συνέχεια της συζήτησης αυτής που, όπως σας είπα, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, προτείναμε η συμπόρευση αυτή να διέπεται από ένα κείμενο αρχών, το οποίο κάνει αναφορά αρχικώς στην εκτίμηση της συγκυρίας, στους λόγους που καθιστούν αναγκαίες τις συνεργασίες, στους όρους πραγματοποίησης αυτής της συνεργασίας και στις πολιτικές, επαναλαμβάνω, στις πολιτικές κόκκινες γραμμές. Θέματα δηλαδή τα οποία θα πρέπει να γίνουν
και θέματα τα οποία δεν θα πρέπει πουθενή να γίνουν στον τόπο μας. Το κείμενο λοιπόν αυτό, το οποίο και σας το έχω δώσει και θα είναι και στη διάθεση του κόσμου στη συνέχεια, είναι το συμβόλαιο με το οποίο θα πορευόμασταν για το συμφέρον του τόπου μας και θα έδινε ταυτόχρονα στην τοπική κοινωνία μια ξεκάθαρη εικόνα για το αύριο. Η συζήτηση λοιπόν με τον Δήμαρχο κύριο Καρανικόλα ουδέποτε εστίασε στις καρέκλες όπως εκείνοι που ήθελαν να δυναμητήσουν αυτή την προσπάθεια συνένεσης ανέφεραν μέσω διαρροών στον τοπικό τύπο. Η συζήτηση με τον Δήμαρχο υπήρξε ειλικρινής, πραγματιστική, εκπορευόμενη από αγνά κίνητρα που εστιάζουν στην κοινή αγωνία των δυο μας για το αύριο του τόπου. Και με αυτά ακριβώς τα αγνά κίνητρα λειτουργήσε και όλη η ομάδα του κοινού τόπου όταν έλαβε την ομόφωνη απόφαση να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση του Δημάρχου. Με υπευθυνότητα και αντιλαμβανόμενη τις μεγάλες προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση του κορονοϊού και οι οποίες είναι μπροστά μας, δεν έχουν περάσει, αποφασίσαμε σαν παράταξη να θέσουμε στο περιθώριο αυτά που μας χωρίζουν και να προτάξουμε αυτά που μπορούν να μας ενώσουν. Και αυτά συνοψίζονται στο κείμενο αρχών το οποίο δώσαμε στο Δήμαρχο. Εκείνο που δεν μπορέσαμε να εκτιμήσουμε σωστά, ούτε εμείς και φαντάζομαι ούτε και ο ίδιος ο κύριος Καρανικόλας, ήταν το μένος και η λύσα των αντιδράσεων που εκπορεύτηκαν από συγκεκριμένους ανθρώπους που ξεκάθαρα δεν επιθυμούν την πρόοδο του τόπου και υποστηρίχθηκαν και από κάποιους ευτυχώς λίγους που αισθάθηκαν ότι απειλείται η υπόσχεση που ενδεχομένως έλαβαν για την καρέκλα. Οι διαρροές και ο αήθης τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν απέναντι στον ίδιο το Δήμαρχο, δικοί του άνθρωποι όλο το προηγούμενο διάστημα των 2 εβδομάδων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αφήσουν υπόνοιες πως προτίθεται να εγκαταλείψει τον τόπο για μια ανώτερη θέση πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, προσωπικά σε εμάς, σε εμένα, αλλά και στο σύνολο των συμβούλων της παράταξής μας, προκαλεί οργή και απέχθεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μια διαμορφούμενη συγκυρία, η οποία θέτει αμήλικτα ερωτήματα προς όλους και επιτάσσει την αλλαγή των παλιών προβληματικών νοοτροπιών προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος. Οφείλουμε άμεσα να συναισθανθούμε τις τεράστιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η ήδη ταλαιπωρημένη τοπική κοινωνία και οικονομία από τις δύο μεγάλες καταιγίδες που έχουμε μπροστά μας, την υγειονομική και την οικονομική κρίση και οι συνέπειες των οποίων δυστυχώς, όπως φαίνεται και από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, αλλά και τις εκτιμήσεις οργανισμών του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα προκαλέσουν μία άνευ προηγουμένου κοινωνική κρίση, η οποία θα χρειαστεί κάθε διαθέσιμη δύναμη στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα ανακύψουν. Τα μεγάλα έργα προοπτικής που εξασφάλισε η Δημοτική μας Αρχή και η προσπάθεια του Δημάρχου να αξιοποιήσει στο έπακρο τις εξαιρετικές του σχέσεις με την κυβέρνηση προς όφελος του τόπου και η οποία αποτυπώθηκε στη δέσμευση για χρηματοδότηση παρεμβάσεων στα πηγάδια, αλλά και η ανάγκη να εργαστούμε με τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία για τη διεκδίκηση πολλών και σημαντικών παρεμβάσεων για τον τόπο μας, δεδομένου πως η κρίση που έρχεται θα δημιουργήσει εκτός από μεγάλα προβλήματα και μεγάλες ευκαιρίες, μας καλούν όλους να κατανοήσουμε άμεσα πως η συνεργασία είναι η πιο σοφή επιλογή. Δεδομένης δε και της επιθυμίας της συντριπτικής πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας να δουν να υλοποιείται μια τέτοια συνεργασία, εμείς στον κοινό τόπο πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα να αρθούμε όλοι στο ύψος της περίστασης. Θεωρώντας πως η πρόταση του Δημάρχου, κ. Καρανικόλα, ήταν απολύτως ειλικρινής, τον καλούμε να μείνει σταθερός και αταλάντευτος στη δική του πρόταση. Σε συνέχεια όλων όσων έχουν διαμειφθεί ανάμεσά μας τις τελευταίες ημέρες, τον καλώ να θέσει δημόσια και πριν από την έναρξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, σε ψηφοφορία την πρότασή του για σύμπραξη των Δημοτικών Παρατάξεων στη βάση του κειμένου αρχών που έχουμε καταθέσει
και το οποίο ο ίδιος ο Δήμαρχος ουδέποτε απέρριψε. Άλλωστε, μπορώ να γνωρίζω πως είναι προσωπική επιθυμία του Δημάρχου η σπουδαία εξέλιξη για τον τόπο μας της σύμπραξης των δημοτικών μας ομάδων. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και σήμερα είναι μια ώρα ευθύνης για την Άωσο. Ο κοινός τόπος δηλώνει παρόν. Σας ευχαριστώ.